Ακόμα ένα χιλιάρικο μοιράζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσπαθώντας να απαλλαχθεί των ευθυνών της από τα λεφτά των φορολογουμένων στους επιβάτες των τρένων που αναγκάστηκαν να μείνουν επί ώρες νηστικοί χωρίς θέρμανση και ενημέρωση εγκλωβισμένοι μέσα στα βαγόνια με ορισμένους να πληρώνουν ακόμα και χρήματα από την τσέπη τους για να μισθώσουν πούλμαν. Ο επίσης εξαφανισμένος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής σκέφτηκε να μοιράσει δια της τρένο σε ένα χιλιάρικο, προκειμένου να χρυσώσει το χάπι στους ταλαιπωρημένους επιβάτες που βίωσαν στο πετσί τους το επιτελικό μπάχαλο και που μέχρι και πριν από λίγες ώρες συνέχιζαν να μην έχουν καμία βοήθεια και ενημέρωση για το τι κάνουν και πού πάνε. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κώστας Καραμανλής επικοινώνησε με τη διοίκηση της Τρένωσε και ζήτησε η εταιρεία να καταβάλει από 1.000 ευρώ αποζημίωση στους επιβάτες χτεσινών δρομολογίων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα για τη μεγάλη ταλαιπωρία τους.